Στη σημερινή συζήτηση έπρεπε περισσότερο να μας απασχολήσουν όχι αυτά που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση του κυρίου Υπουργού, αλλά αυτά που δεν περιλαμβάνονται ούτε στα λεγόμενα της κυβέρνησης συνολικότερα, όμως τα προδίδουν τόσο το μέγεθος και ο όγκος των συμβάσεων για τις νέες δομές, όσο και η υπαρκτή πολιτική πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που δεν αλλάζει, όσα κοσμητικά επίθετα και αν χρησιμοποιεί ο κύριος Υπουργός και η ίδια κυβέρνηση για να περιγράψει την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση λοιπόν προχωράει ενάντια στη θέληση, στην πολλαπλώς εκφρασμένη θέληση, αλλά και στις ανάγκες των κατοίκων των νησιών, στη δημιουργία των τεράστιων φυλακών προσφύγων και στην αναβάθμιση βέβαια του κιτ φυλακίου στον Εύρο. Και βέβαια δεν αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις που παρουσίασε ο κύριος Υπουργός, γιατί τα αποτελέσματά τους είναι τόσο κάλπικα όσο κάλπικο είναι και το ερώτημα που τίθεται. Το ερώτημα δηλαδή δεν είναι αν επιλέγουν μεταξύ σκύλας και χάριβδης, αν επιλέγουν μεταξύ Βάστριας ή Μαυροβουνίου, Βιάλη, Θόλους ή και το πιο εύκολο ακόμα λόγω της αθλειότητας, να το πούμε έτσι, που υπήρχε στο βαθύ του βαθιού της δομής στη θέση Ζερβού, αλλά αν πρέπει ή όχι να υπάρχει ο εγκλωβισμός στα νησιά, αν δέχονται ή όχι οι κάτοικοι των νησιών να αποτελούν τους δεσμοφύλακες της Ευρώπης, δηλαδή αν θα συνεχίσει ή όχι να βρίσκεται σε ισχύ η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και αυτό το ερώτημα βέβαια καλούμε τον Υπουργό να το θέσει σε δημοσκόπηση στα νησιά. Καλούμε βέβαια θα έπρεπε το ίδιο ερώτημα να το έχει θέσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα πει την Νίσαν για τα αποτελέσματα της μετατροπής των νησιών στις φυλακές της Ευρώπης. Αφήσατε λοιπόν κύριε Υπουργέ για το τέλος τα νησιά Λέσβο και Χίο, γιατί εκεί συναντήσατε πάνδημες κινητοποιήσεις τις οποίες δεν καταφέρατε να κάμψετε ούτε με το στρατό κατοχής που αποβιβάσατε νύχτα και έφυγαν βέβαια πάλι νύχτα από τα νησιά. Και αφού δεν έπιασε το μαστίγιο, τώρα επιχειρείτε να το γυρίσετε στο καρότο. Και, και πέρα από τα προφανή οικονομικά ανταλλάγματα που τάσετε κατά καιρούς στους τοπικούς άρχοντες για την κατασκευή διαφόρων έργων, λες και μας κάνετε και τη χάρη, κύρια το καρότο το χρησιμοποιείτε για να κάμψετε και να ενσωματώσετε τις αντιδράσεις των νησιωτών. Όλο αυτό το διάστημα πέρεστε για την αυστηρή αλλά δίκαιη υποτίθεται πολιτική σας στο μεταναστευτικό, για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, την οποία μάλιστα επικαλείστε ως απάντηση σε κάθε καταγγελία για παράνομες επαναπροωθήσεις και τους κινδύνους που αυτές περιλαμβάνουν, στα οποία έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη, θα πω κάποια πράγματα και παρακάτω. Αφού λοιπόν, όπως λέτε, αποδίδει αυτή σας η πολιτική, φυλάσσετε τόσο καλά τα σύνορα και έχετε κερδίσει, όπως λέτε, το στοίχημα της μείωση των προσφυγικών ροών, τι τα θέλετε αυτά τα τεράστια κέντρα των χιλιάδων θέσεων και των υποδομών που παραπέμπουν σε μια ολόκληρη πολιτεία, φρούριο, με περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ και αδιαπέραστους μηχανισμούς ελέγχου που προκαλούν πραγματικά ανατριχύλα σε κάθε άνθρωπο που διαμένει, που δεν αντέχει να βλέπει αυτή την κατάσταση να μετατρέπεται το νησί του σε ένα τέτοιο νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τι τα χρειάζεστε όλα αυτά αν πρόκειται για μια προσωρινή παραμονή λίγων ημερών ή και μηνών για την καταγραφή και ταυτοποίησή τους και όχι για μια δομή μόνιμου εγκλωβισμού. Και μην απαντήσετε αυτή την αμίμητη κουτοπονηριά ότι φτιάχνετε τις δομές για να μένουν άδειες, όπως είπατε και μιλώντας στα αγγένεια στη Σάμο, γιατί κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν αντέχει στη λογική, αλλά στο κάτω-κάτω αποτελεί και πρόκληση να αναφέρεστε σε αυτά τα ποσά πολλών εκατομμυρίων, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι έχετε και μια πρεμούρα να δώσετε προς τον εθνικό εργολάβο, αλλά αν είναι να κάνετε μια τέτοια πολιτεία για να μείνει, όπως λέτε, άδεια, φτιάξτε καλύτερα με αυτά καμιά νέα δομή υγείας ή προσλάβετε κανένα γιατρό, γιατί όχι μόνο η πανδημία χτυπάει ξανά κόκκινο, αλλά ιδιαίτερα στα νησιά και στο δικό σας το νησί και στα υπόλοιπα. Οι κάτοικοι στερούνται και τις βασικές ανάγκες περίθαλψης. Αυτά τα έργα χρειάζεται να ιεραρχείτε και με ταχείες διαδικασίες και όχι τις νέες φυλακές που μαυρίζουν τις ζωές τόσο των προσφύγων όσο και των νησιωτών. Γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά
ότι αυτή η εικόνα που περιγράφεται είναι όχι μόνο απάνθρωπη, αλλά τελικά είναι και παντελώς εύθραυστη. Γιατί γνωρίζετε ότι τα κύματα των ξεριζωμένων ανθρώπων θα συνεχίζονται. Εξάλλου φροντίζετε και εσείς γι' αυτό. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αναβαθμισμένης συμμετοχής της χώρας μας στις υπεριαλιστικές αποστολές, στο Μάλι, στο Σαχέλ, στη Σαουδική Αραβία αλλού, στο Αφγανιστάν. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αναβαθμισμένου ρόλου στους σχεδιασμούς είτε του ΝΑΤΟ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είστε λοιπόν αθώοι του αίματος και μην απορείτε για τις συνέπειες που πληρώνει και ο ελληνικός λαός. Αλλά κυρίως γιατί όσο οι ζωές αυτών των, γνωρίζετε ότι όσο οι ζωές αυτών των ανθρώπων αλλά και του δικού μας λαού γίνονται διαπραγματευτικό εργαλείο στα παζάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, στα ευρύτερα γεωπολιτικά παζάρια, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί επαόριστον αυτή την δήθεν περίοδο ηρεμίας που επικαλείται η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι συνεπάγεται βέβαια αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η βαρβαρότητα που εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα στα σύνορα Λευκορωσίας και Πολωνίας. Και βέβαια η ρητορική που χρησιμοποιεί η τουρκική κυβέρνηση δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να καυχιέται και να επιχειρεί να εγκαινιάσει νέες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νησιά, να καυχιέται για τους πελώριους φράχτες και να εφοδιάζεται με υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και καταστολής, θα πρέπει να πιέσει επιτέλους για επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και από εκεί να ταξιδεύουν οι πρόσφυγες απευθείας για τις χώρες προορισμού τους. Γιατί όσο παραμένει σε ισχύ η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, οι κανονισμοί του Δουβλίνου, οι προβλέψεις του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, είναι δεδομένος ο εγκλωβισμός στα νησιά. Και βέβαια αυτό δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά τελικά η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται αυτό το στάδιο. Κομινάκα, σιγά σιγά να ολοκληρώνετε, παρακαλώ. Την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, που έχουν και άλλοι βουλευτές. Δεν θα μιλήσει κι άλλος από εμάς. Χρειάζονται αυτό το στάδιο διαλογής και εσείς επιλέγετε σε αυτή την πολιτική. Γιατί ενώ πρώτα με τις επεμβάσεις ξεριζώνονται εκατομμύρια κόσμο από τις χώρες τους, αυτός ο εγκλωβισμός βοηθάει στο να παζαρεύουν πόσους και ποιους θα πάρουν το κάθε κράτος, ανάλογα με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών της ομίλου σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι στην ενημέρωσή σας επιλέγετε να αναφερθείτε μόνο στον αρχικό, στην αρχική χωρητικότητα των δομών σε γενικό πληθυσμό, όπως λέτε, και όχι σε αυτούς που πρόκειται να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο προκεκά, έναν άγνωστο αριθμό που θα αφορά εγκλωβισμένους επαόριστον, φυλακισμένους, απελπισμένους ανθρώπους που δεν θα προσδοκούν τίποτα πέρα από την επιστροφή τους στις συνθήκες από τις οποίες τους ανάγκασαν να φύγουν και άρα ένα ευάλωτο και εκρηκτικό μείγμα στην καρδιά των νησιών. Για να μην σας θυμίσω βέβαια ότι ακόμα και αυτές οι αρχικές δομές που δημιουργήθηκαν στα νησιά είχαν πολύ μικρότερη χωρητικότητα από αυτή που διαφημίζεται σήμερα. Η Μόρια ξεκίνησε με χωρητικότητα 2.500 και έφτασε στις 20-25. Η Βιάλ είχε τη μισή χωρητικότητα από αυτή που σήμερα διαφημίζεται ως μια μικρή δομή στα νησιά. Σταματήστε λοιπόν να επιλέγετε την ενίσχυση της παρουσίας του Frontex στα σύνορα, που αποτελεί τελικά και τη μεγαλύτερη απειλή για τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Σταματήστε να αποδέχεστε τη μετατροπή των νησιών μας στο χώρο εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όσο και να προσπαθείτε με τα διάφορα τερτύπια να πείσετε τους νησιώτες, εκείνοι έχουν δείξει με κάθε τρόπο και συνεχίζουν να παλεύουν σταθερά απέναντι στη μόνη λύση και στα δικά τους προβλήματα, αλλά και στον ίδιο των κατατρεγμένων που φτάνουν και εγκλωβίζονται στα νησιά μας. Το ΚΚΕ
θα αντιπαλέψει αυτή την πολιτική μέσα και έξω από τη Βουλή, όπως έκανε βέβαια από την αρχή, τότε που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε να μετατραπούν τα νησιά μας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δυναμώσουμε την πάλη για καμιά νέα δομή φυλακή ή διαλογής προσφύγων και μεταναστών, για να κλείσουν όλες οι υπάρχουσες δομές, να καταργηθούν οι συμφωνίες που τους εγκλωβίζουν και κυρίως να μπορέσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες μετά την ταυτοποίησή τους να παίρνουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για να καταθέσουν τα έτοιμα ασύλου στις χώρες που πραγματικά επιθυμούν και όχι να εγκλωβίζονται στη χώρα μας. Ευχαριστώ.